116 και στο truman.gr. Σοφίας Ξένης, τι να είναι προσευχή. Κάτι πιο κοντινό, πιο χειροπιαστό από παρακάλια ή βιαστικές ευχαριστίες. Μια στάση ζωής γεμάτη ευγένεια και λεπτότητα. Μια αποκλειστική νοσοκόμα εξιστορεί όσα βλέπει και νιώθει από την πείρα της ζωής. Σοφίας Ξένης, τι να είναι προσευχή, από τις εκδόσεις Γρηγόρη. Ζητήστε το στο βιβλιοπωλείο των εκδόσεων Γρηγόρη, Σόλωνος 71 στην Αθήνα και σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για να σας αποσταλεί ταχυδρομικά, τηλέφωνο 210-3637-011. Αναζητάτε την αγνότητα και τη γεύση στο παραδοσιακό ελληνικό τραπέζι? Με εμπειρία δεκαετιών στη βασική τροφή του ανθρώπου, η Μήλια Χαΐας προσφέρουν ελληνικό αλεύρι για παραδοσιακό πρόσφορο και άρτους, σπιτικό ψωμί και ζύμες. Βρείτε μας στο κέντρο της Αθήνας, Ευρυπίδου 3133, κοντά στη Βαρβάκιο. Μήλια Χαΐας. Αλεύρι από τον τόπο σου. 211-4111-140. Αν τα νέα φορολογικά μέτρα προκαλούν άγχος και πονοκέφαλο, έχουμε τη λύση που χρειάζεστε. Φοροτεχνικό γραφείο Κωνσταντίνος Πιετόπουλος. Με εμπειρία 25 ετών και άριστη γνώση του αντικειμένου, αναλαμβάνουμε υπεύθυνα ενάρξεις ή διακοπές επιχειρήσεων, μισοδοσίες, ασφαλιστικά, δηλώσεις εισοδήματος και άλλες φορολογικές εργασίες. Τιμές προσαρμοσμένες στα νέα δεδομένα. Φοροτεχνικό γραφείο Κωνσταντίνος Πιετόπουλος. Ανδριανουπόλος 5658 και Σαριανή 210-7601-053. Εμπιστευτείτε μας. Η ώρα είναι 10. Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Η μέρα μας ξεκίνησε. Καθημερινό πρωινό στην Πειραϊκή Εκκλησία. Φίλες και φίλοι ακροατές, καλώς συνταμώνουμε και σήμερα εδώ στην Πειραϊκή Εκκλησία, στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Εμείς εδώ πρωί-πρωί λέμε τα ευχαριστά μας, καθώς εσείς ακούτε μουσική. Κάνουμε και τις πρόβες μας για να το ευχαριστηθούμε. 11 Ιανουαρίου εορτάζει ένας Άγιος που ίσως δεν μας είναι πολύ γνωστός. Αν και σαν όνομα σίγουρα θα το έχουμε ακούσει, μπορεί για το βίο του να μην ξέρουμε πολλά πράγματα. Είναι ο Άγιος Θεοδόσιος, ο Κοινοβιάρχης. Θα προσπαθήσουμε σήμερα τουλάχιστον να κάνουμε μια μικρή νήξη για αυτόν τον Άγιο. Γιατί όσοι έχουν βρεθεί στην Αγία Γη, τον έχουν ανταμώσει. Τον έχουν βρει στη διαδρομή τους, πηγαίνοντας για το μοναστήρι του Αγίου Σάβα. Είναι το σημείο που κάνουν στάση τα μεγάλα λεωφορεία, να γίνει μετεπιβίβαση σε μικρότερα, γιατί δεν μπορεί να κατέβει ένα μεγάλο λεωφορείο μέσα στην έρημο του Αγίου Σάβα. Και είναι το σημείο που είτε το επισκέπτονται πρώτα το μοναστήρι του Αγίου Θεοδοσίου, είτε μετά από την επίσκεψη που έχουν κάνει στον Άγιο Σάβα. Ένα μοναστήρι λοιπόν, σε έναν τόπο που κάποτε ήταν σχεδόν έρημος ολόγυρα, τώρα έχει μια αρκετά μεγάλη κατοικημένη περιοχή, χωρίς χριστιανούς βεβαίως. Για τον Άγιο Θεοδόσιο τον Κοινοβιάρχη, για έναν Άγιο που δεν τον πολύ ξέρουμε, αλλά που αξίζει να τον μάθουμε και που θα κάνουμε σήμερα και εμείς ό,τι μπορούμε. Με τη βοήθεια τη δική σας, φαντάζομαι, για μία ώρα που έχουμε στη διάθεσή μας σήμερα. Θα μιλήσουμε για τον Άγιο Θεοδόσιο και θα ακούσουμε πολύ περισσότερα από το μοναστήρι του, στον τόπο που ο ίδιος το ίδρυσε πριν από περίπου 15 αιώνες. Εκεί στην ερήμο της Ιουδαίας. 210-4118-602, 210-4118-640, τα τηλέφωνα μας στη διάθεσή σας, για τις καλημέρες σας και για ό,τι άλλο έχετε εσείς να μας πείτε. Και σήμερα θα ταξιδέψουμε νοερά, έτσι κι αλλιώς, ως εκεί,
για να γνωρίσουμε το μοναστήρι αυτό, ενός μεγάλου Αγίου, κορυφαίου Αγίου, αυτού που θεμελίωσε το κοινοβιακό σύστημα του μοναχισμού. Όπου gis@hotmail.com για ό,τι θέλετε να μας στείλετε ηλεκτρονικά, όπου gis.blogspot.com, εκεί μπορείτε να βρείτε πολλά και ενδιαφέροντα κείμενα, να τα σχολιάσετε, να τα διαβάσετε, να τα αντιγράψετε, να σας προτρέψουν αυτά και να σας παροτρύνουν να βρείτε κι εσείς κάτι και να μας στείλετε. Και εμείς σιγά σιγά, γιατί έχουμε και χίλια άλλα πράγματα να κάνουμε, θα προσπαθούμε να αναρτούμε όλο και περισσότερα κείμενα για την ωφέλεια όλων μας εκεί. Ο Άγιος Θεοδόσιος λοιπόν δεν μας είναι πολύ γνωστός, αν και είναι πολύ μεγάλος Άγιος, και είναι ο θεμελιωτής του κοινοβιακού συστήματος του μοναχισμού, γι' αυτό και ονομάζεται κοινοβιάρχης. Πριν από 15 αιώνες, είναι ακόμα τα χρόνια που ο χριστιανισμός είναι στην ακμή του, που υπάρχει η Βυζαντινή Αυτοκρατορία, είναι κοντά στα χρόνια του μεγάλου αυτοκράτορα Ιουστινιανού, αλλά είναι και η εποχή που υπάρχουν και οι μεγάλες αιρέσεις και προστριβές στην Εκκλησία μας. Έχει γεννηθεί ο μοναχισμός τους προηγούμενους αιώνες στην Αίγυπτο, έχει φτάσει μέχρι την έρημο της Ιουδαίας, που είναι η κοντινή στην Αγία Πόλη της Ιερουσαλήμ έρημος, και πάρα πολλοί βρίσκουν καταφύγιο εκεί για να μπορούν να είναι και ασφαλισμένοι τα πρώτα χρόνια μακριά από τους διωγμούς, αλλά και κοντά στους Αγίους Τόπους. Και στη συνέχεια, σε αυτήν την σκληρή και απαράκλητη έρημο, ιδρύονται μεγάλα μοναστήρια για όσους είχαν θέσει την αγάπη του Χριστού και την αφιέρωση σε αυτόν πάνω από οτιδήποτε άλλο. Κάπως έτσι έγινε και με τον Άγιο Θεοδόσιο, που ξεκίνησε από τα βάθη της Καπαδοκίας. Εκεί γεννήθηκε, για να φτάσει τελικά με τη μεγάλη του επιθυμία και τον πόθο του στην Αγία Γη των Ιεροσολύμων και να φτιάξει το μεγάλο του μοναστήρι λίγο έξω από τη Βηθλέμ, ακριβώς εκεί που ξεκινάει η σκληρή έρημος. Δεν είναι τυχαίος ο τόπος που βρέθηκε εκεί ο Αγίος μας για να κάνει το μοναστήρι του, γιατί εκεί ανακάλυψε με τρόπο θαυμαστό το σπήλαιο των μάγων, όπως ονομάζεται. Γνωρίζουμε όλοι μας ότι οι σοφοί αυτοί που παρατηρούσαν τα άστρα και τα κατέγραφαν από την Ανατολή, έχοντας δει ένα φωτεινό αστέρα στο στερέωμα, τον ακολούθησαν αυτόν τον αστέρα, αυτό το φωτεινό σημάδι του ουρανού, μέχρι που έφτασαν στη Βηθλέμ για να προσκυνήσουν εκεί αυτόν που τους υποδείκνυε το αστέρι, τον καινούριο βασιλιά που είχε γεννηθεί. Φτάνοντας στα Ιεροσόλυμα, οι μάγοι έχασαν τον αστέρα. Και γι' αυτό είχαν και τη συνάντηση με τον Ηρώδη, τον επίγειο βασιλέα, λέγοντάς του ποιοι είναι, γιατί έχουν κάνει τόσο μεγάλο ταξίδι και γιατί, ακολουθώντας αυτό το φωτεινό αστέρι που ήταν σημάδι για κάποιον μεγάλο βασιλιά, έτσι το είχαν ερμηνεύσει, αποφάσισαν να έρθουν και να τον προσκυνήσουν, να προσφέρουν τα δώρα τους. Ο Ηρώδης όλωσε βεβαίως, ακούγοντας κάτι τέτοιο, γιατί θα χάνε το θρόνο του, θα χάνε την καρέκλα του, την εξουσία του. Με δόλο λοιπόν σκεπτόμενο, τους είπε να πάτε να τον βρείτε με το καλό, να τον προσκυνήσετε αφού αυτό θέλετε, και να γυρίσετε μετά να μου πείτε και εμένα που είναι, για να πάω κι εγώ. Με αυτή τη συμφωνία έφυγαν οι μάγοι, οι σοφοί δηλαδή, της Ανατολής από τα Ιεροσόλυμα, και βγήκαν εκτός Ιεροσολύμων συνεχίζοντας την πορεία τους. Λίγο έξω από την πόλη ξαναντίκρισαν τον αστέρα στον ουρανό, και αυτός ο αστέρας τους οδηγεί στο σπήλαιο που ήταν ο Χριστός μας στη Βηθλέμ. Εκεί λοιπόν όντως τον προσκύνησαν και του προσέφεραν τα δώρα τους, τα Σμύρνα, το χρυσό και το λιβάνι, που σώζονται μέχρι σήμερα στο Άγιον Όρος, και είναι πολύ σημαντικό ότι αυτά τα συγκεκριμένα δώρα σώζονται. Είναι τα πρώτα δώρα που δέχτηκε ο Χριστός μας ο ίδιος, ο Θεός, ως άνθρωπος στη γη. Όταν λοιπόν προσκύνησαν, προσέφεραν τα δώρα και έφυγαν, διανυκτέρευσαν κάπου σε μια σπηλιά, και την επόμενη μέρα θα συνέχιζαν το ταξίδι τους, έχοντας ως σκοπό όμως να γυρίσουν στα Ιεροσόλυμα για να μεταφέρουν στο βασιλέα Ηρώδη αυτό που του είχαν υποσχεθεί. Όμως, όπως λέει το Ευαγγέλιο, χρηματιστέντες κατόναρ, δηλαδή εμφανίστηκε στον ύπνο τους άγγελος σταλμένος από το Θεό και τους πληροφόρησε να επιστρέψουν διάλυση οδού στην πατρίδα τους. Να μην ακολουθήσουν την οδό που τους πήγαινε στην Ιερουσαλήμ και στον Ηρώδη, αλλά να φύγουν από αλλού. Και πράγματι έτσι έκαναν. Σε αυτό λοιπόν το σπήλαιο που έμειναν οι μάγοι και πήραν αυτή την πληροφορία, έρχεται σχεδόν 5 αιώνες μετά ο Άγιος Θεοδόσιος και το ανακαλύπτει με τρόπο θαυμαστό. Βρίσκοντας αυτό το σπήλαιο, ξεκινάει την ίδρυση της μεγάλης του μονής, του μοναστηριού που έμεινε γνωστό και μέχρι σήμερα φέρει το όνομά του, Ιερά Μονή Αγίου Θεοδοσίου του Κοινοβιάρχου. Και όχι μόνο μοναστήρι. Τα όσα έκανε ο Άγιος μας ξεπερνάνε σε σύλληψη ακόμα και τους μεγάλους φιλανθρωπικούς του οργανισμούς που έχουμε σήμερα και που προσπαθούν να προσφέρουν ανακούφιση στον πάσχοντα αδελφό.
Εκτός από το τέλειο κοινόβιο που ιδρύει εκεί ο Αγιός μας, όπου για πρώτη φορά τελειοποιείται αυτό το σύστημα, κοινή προσευχή, κοινή λατρεία, κοινή τράπεζα, μέχρι τη στιγμή που το καθιερώνει και το τελειοποιεί έτσι ο Άγιος Θεοδόσιος, οι μοναχοί είχαν το δικό τους πρόγραμμα. Συνήθως συναντιόντουσαν την Κυριακή στην κοινή λειτουργία, όπου μπορούσε να γίνει και αυτό, ο καθένας με τους δικούς του κανόνες, με τα δικά του προγράμματα, με το δικό του διακόνημα, να ζήσει, να τα φέρει βόλτα. Ήταν δύσκολα χρόνια, δεν ήταν τα δεδομένα έτσι όπως είναι τώρα, και ο Άγιος ορίζει τον χρυσό κανόνα. Τα περισσότερα μοναστήρια ανατινικουμένη μέχρι σήμερα είναι κοινόβια. Το άλλο σύστημα του μοναχισμού, ο λαβριωτικός μοναχισμός, που καθιερώνεται και τελειοποιείται από τον Άγιο Σάββα, τον συνασκητή του Αγίου Θεοδοσίου, τον φίλο του και αδελφό του, κατάγονταν από την ίδια περιοχή, από την Καπαδοκία, είναι ένα ανώτερο σύστημα μοναχισμού που προϋποθέτει ήδη πεπαιδευμένους μοναχούς που θα πάνε εκεί και θα ακολουθήσουν το πιο σκληρό πρόγραμμα. Διάσπαρτες οι μικρές σκήτες μες στην έρημο, οι μικρές συνοδείες, υπό την κοινή πνευματική καθοδήγηση του Ηγουμένου, ακολουθούν ένα δικό τους πρόγραμμα, κάθε Κυριακή συγκεντρώνονται για την κοινή λατρεία, αλλά έχουν και κοινά δικά τους προγράμματα, αλλά μετά ο καθένας τι πρέπει να κάνει. Κυρίως όμως πάρα πολύ άσκηση, αυστηρότατες νηστείες, πολύ ωραίες προσευχές και ακολουθίες. Αυτό είναι ένα άλλο τυπικό, πιο δύσκολο για τους πιο ενάρετους, για αυτούς που θέλουν να φτάσουν σε υψηλότερα μέτρα αρετής. Και το ένα σύστημα χαρίζει Αγίος και το άλλο σύστημα χαρίζει Αγίος. Και ό,τι κάνουμε στη ζωή μας που μας φέρνει πιο κοντά στο Θεό, μπορεί να μας οδηγήσει στην αγιότητα. Ιδρύει λοιπόν το μοναστήρι του, είναι το τέλειο κοινόβιο, γίνεται ο κανόνας για όλα τα κοινόβια από εκεί και μετά, αλλά γύρω από το μοναστήρι ιδρύει ο Άγιος μας και συντηρούνται από το μοναστήρι πτωχοκομεία, γυροκομεία, ορφανοτροφία, ιατρία, νοσοκομεία θα λέγαμε τις σημερινά δεδομένα, και εργαστήρια. Γιατί ήθελε οι κάτοικοι των γύρω περιοχών να μην πηγαίνουν απλά και να ζητάνε βοήθεια από το μοναστήρι, αλλά να μάθουν σιγά σιγά τέχνες, δουλειές και να εργάζονται και να απολαμβάνουν οι ίδιοι τα αγαθά με τον δικό του σκόπο. Να γίνονται δηλαδή σιγά σιγά αυτάρκεις. Βλέπουμε λοιπόν ότι πριν από 15 αιώνες η φιλανθρωπία της Εκκλησίας προηγήθηκε κατά πολύ της σημερινής φιλανθρωπίας, έτσι όπως την ορίζουμε, με ένα απλό πιάτο φαγητό, κυρίως στις μεγάλες εορτές. Άγιοι οι ιδρυτές, άγιοι αυτοί που εφάρμοσαν τα συστήματα αυτά, πώς να μην είναι αγιασμένες μέθοδοι και αγιασμένα αποτελέσματα. Το μοναστήρι αυτό πέρασε πολλές περιπέτειες, καταστράφηκε, λαϊλατήθηκε, κρεμίστηκε, ερήμωσε. Στη σημερινή του μορφή, έτσι όπως το βλέπουμε, είναι του τελευταίου αιώνα, του 20ου αιώνα, και είναι χτισμένο επάνω στα ερείπια της παλαιάς μονής. Το σπήλαιο των μάγων σώζεται ακόμα μέχρι σήμερα, και εκεί στο σπήλαιο, εκεί ετάφη μετά την κίνησή του Άγιος Θεοδόσιος, όπου μέχρι σήμερα σώζεται ο τάφος του. Μαζί με τάφους πολλών άλλων Αγίων που έζησαν στην περιοχή αυτή. Και όταν κατεβαίνουν οι προσκυνητές στο σπήλαιο, βλέπουν τους τάφους με τις μικρές επιγραφές και προσκυνάνε τους τάφους των Αγίων μας. Αυτό λοιπόν το μοναστήρι. Λέμε για το συγκεκριμένο μοναστήρι, γιατί είναι το μοναστήρι που ο ίδιος ίδρυσε. Υπάρχουν πολλά μοναστήρια στην Ελλάδα και τον κόσμο αφιερωμένα στον Άγιο Θεοδόσιο τον Κοινοβιάρχη, σε αυτόν τον μεγάλο Άγιο της Εκκλησίας μας. Και εμείς είχαμε τη μεγάλη χαρά και τη μεγάλη ευλογία να είμαστε την ημέρα της πανηγύριος εκεί το 2009. Το πρωί ήρθε ο Μακαριότατος Πατριάρχης Ιεροσολύμων και τελέστηκε η πανηγυρική πατριαρχική θεία λειτουργία στο καθολικό της Μονής, που είναι ένα σύγχρονο καθολικό, μια σύγχρονη εκκλησία, η οποία μάλιστα με τις άοπνες προσπάθειες του ηγουμένου, του σημερινού, του αγαπητού μας γέροντα Ιεροθέου, έχει ξεκινήσει και είναι σε ένα πολύ καλό σημείο αυτή τη στιγμή η αγιογράφηση του ναού. Υπέροχες αγιογραφίες σε έναν σχετικά σύγχρονο ναό. Πριν από 60-70 χρόνια ξεκίνησε και ολοκληρώθηκε η κατασκευή του, και σιγά σιγά ο γέροντας με τον κόπο του και την αγωνία του και τις προσπάθειές του και τις προσευχές του προχωράει την αγιογράφηση, για να μείνει ένα στολίδι ακόμα της Ορθοδόξου Εκκλησίας, ένα στολίδι του Πατριαρχείου μας εκεί στην Αγία Γη. Μέσα λοιπόν σε αυτή την εκκλησία τελέστηκε η Πατριαρχική Θεία Λειτουργία, και κάθε χρόνο την ημέρα της Πανηγύριος μεταφέρουν από τα Ιεροσόλυμα και από τον Πανίερο Ναό της Αναστάσεως την κάρα του Αγίου Θεοδοσίου, που εκεί φυλάσσεται όλο το χρόνο, και πάει εκεί την ημέρα της Πανηγύριος. Τελεί τη Θεία Λειτουργία, την προσκυνάει ο κόσμος, και το μεσημέρι μετά την επιστρέφουν και πάλι στο Ναό της Αναστάσεως. Έτσι λοιπόν βρεθήκαμε και εμείς με τη βοήθεια του Θεού στις 24 Ιανουαρίου του 2009 εκεί, και καταγράψαμε αυτά τα αποσπάσματα που θα ακούσουμε στη συνέχεια. Θα ξεκινήσουμε με την ομιλία του Πατριάρχου Ιεροσολύμων, η εκφώνηση του πανηγυρικού της ημέρας μέσα στο καθολικό της Μονής,
Έτσι όπως την μεταφράζει στα αραβικά και για το αραβόφωνο πίμνιο ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Σεβαστίας κύριος Θεοδόσιος. Να ακούσουμε λοιπόν την ομιλία, τον πανηγυρικό λόγο της ημέρας, όπως εκφωνήθηκε ανήμερα της εορτής του Αγίου Θεοδοσίου, 24 Ιανουαρίου με το δικό μας, 11 Ιανουαρίου με το παλαιό, το 2009. Δοξολογήσεων εν δυσίθες ουσίες έναν Υιόν, τον βαπτιζόμενον Κυρί του προφησί του προδρόμου και μαρτυρούμενον τη φωνή τη Πατρώα. Αυτόν ηγέτευε, αυτόν της οποιώσιε, δωρητήνε η Οικουμένη, ομόνια, ειρήνη και μέγα έλεος, ψάλλει ο ευνοδός της Εκκλησίας μας, αναφερόμενο εις το πρόσωπο του σήμερον τιμωμένου Οσίου Πατρός ημών Θεοδοσίου του Κοινοβιάρχου Αθενός και η σημασία του βαπτίσματος του Χριστού υπό του Ιωάννου του Προδρόμου Αφετέρου. Βανάχνα εκτινάδη μεθύρ μην Ιωάννα Σάβερ μην ζηγατήν οφρά. Ο Άγιος Θεοδόσιος, αγαπητοί μου αδελφοί, και ευλαβείς προσμητές, μιμούμενος τον Άγιον Ιωάννη τον Πρόδρομον, καταλαμβάνει την έρημο της Ιουδαίας και αναδεικνύεται δοχείον της χάριτος του Παναγίου Πνεύματος. Της χάριτος η οποία ενεσκήνωσε τον Λέγιο Υμνοδός εις την καθαρά ψυχή του Αγίου Θεοδοσίου ως άθρατον φως. إن القديس ثيوδόσιος, أيها الإخوة والأبناء الأحباء, إذ يقلد القديس يوحنا السابق, يحتل صحراء اليهودية ويصبح إناء لنعمة الروح القدس, النعمة التي سكنت كما يقول صاحب التشابيح, το οποίο εφώστε την ψυχή του Αγίου Θεοδοσίου, δεν είναι άλλο από αυτό που το τουάζει στον θείο φως της Αγίας Τριάδος, δηλαδή το Άγιο Πνεύμα, το οποίο εφανερώθη ως υπεριστερά καταμένον επ' αυτόν τον Ιησού, τον υπό του Ιωάννου βαπτιζόμενον εις τον Ιορδάνη ποταμόν. إن النور الذي أنار نفس ثيوδόσιος ليست بشيء آخر غير نور الثالوث الأقدس, أعني الروح القدس الذي ظهر كحمامة نازلا عليه, أي على يسوع المقتبل المعمودية من يوحنا المعمدان في نهر الأردن. يورتيتون أجيون ثيوفانيون αποτελεί την συνέχεια, δηλαδή την πληρότητα, την ολοκλήρωση και την επισφράγηση της εορτής των Χριστουγέννων, της εορτής του μυστηρίου της Θείας Οικονομίας. إن عيد الظهور الإلهي يشكل استمرارا أي تكميلا وتثبيتا وتتويجا لعيد ميلاد ربنا ومخلصنا يسوع المسيح وهو سر التدبير الإلهي. بعلى لغة تميجا كتو جهنوس تو بابتسمتوس تو ثيو لغو تو خريستو υπό του Ιωάννου του Προδρόμου μαρτυρεί και επιβεβαιώνει τόσο την θεότητα όσο και την ανθρωπότητα του Σωτήρος ημών Χριστού. وبكلمات أخرى إن هذا الحدث العظيم لعماد كلمة الله المسيح من قبل يوحنا يشهد ويؤكد ποιου όμως Θεού, διερωτώμεθα, του Θεού, του αποκαλυφθέντος και φανερωθέντος στις ημάς τους ανθρώπους
ως της εσαρκωμένη αλήθεια, ως το άφραντο φως, το φως το υποθετησίας του Χριστού, ευαγγελιζόμενον και κηρυττώμενον πάση της ανθρώπης. Το φως το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον θέλοντα σωθήνες. بالإضافة إلى ذلك يشهد ويؤكد أن الإنسان هو جبلة مخلوقة لمحبة الله الواسعة لكن أي إله قد نتساءل الإله الذي ظهر لنا نحن البشر كحقيقة متجسدة كالنور الطاهر النور المبشر به من قبل كنيسة المسيح لجميع الناس النور المنير والمقدس كل إنسان يرغب في الخلاص هذا النور الإلهي أيها الإخوة الأحباء أصبح مشتركا وصانعا عظيما للعجائب ευλαβείς προσκυνητέ, εγένετο κοινωνός και ανεδείχθη μέγα θαυματουργός και συνάγγελος φωτός όσιος πατήρ ημών Θεοδόσιος ο κοινοβιάτης του οποίου τη μνήμη θυμόμε και εμείς σήμερον εν αυτό τούτο το τόπο της ασκήσεως και των θαυμάτων αυτού. إن هذا النور الإلهي هو الذي استنار به أبانا البار القديس ثيوذوسيوس الذي نكرم اليوم تذكاره ونحن الآن في هذا المكان الذي فيه تخشف وتنسك وكانت العجائب أيضا إسابتون توتون تنايون τόπον, τον τόπον της ερήμου, τον οποίον ο Άγιος Θεοδόσιος δια της ασκήσεως αυτού μετέβαλε εις όαση πνευματική, ανεδείχθη δια μέσου των αιώνων πορεία Αγίων και Οσίων, ανδρών και γυναικών, οι οποίοι κοσμούν την Τριαβεύουσα Εκκλησία, την Εκκλησία των Πρωτοτόκων των εν ουρανείς απογεγραμμένων. في هذا المكان الذي عاش فيه قديسنا البار قديسينا والأبرار رجالا ونساء الذين يزينون الكنيسة المظفرة الكنيسة الأولى كنيسة المكتوبين في السماوات η χάρη του Παναγίου Πνεύματος αλλά και οι πρεσβείες του Οσίου Πατρός ημών Θεοδοσίου μας συνήγαγον σήμερον εις αυτόν τούτον τον ιερός τόπον αφενός μεν δια να αναπέμψουμε δοξολογική ευχαριστία εις τον Άγιον Τριαδικών Θεών αφετέρου δια να ευχαριστήσουμε τον δοξάσαντα τους Αγίους αυτού, τον δοξάσαντα των Άγιων Θεοδόσιων και καταστήσαντα αυτών συνάγγελων του Φωτός των Αγγέλων. لقد أهلتنا النعمة الإلهية في هذا النهار كما أهلتنا أيضا بركة قديسنا البار ثيوذوسيوس أن نجتمع في هذا المكان المقدس لكي نبتهل إلى الله لكي نرفع قلوبنا إلى الله خاشعين ساجدين ونلتمس منه النور والاستنارة والهداية في هذا الموقع الذي فيه أهل قديسنا لكي يكون ملاكا بالجسم ولكي يكون قديسا وبارا كبيرا. Εμείς οι αποτελούντες τα μέλη του σώματος
τη στρατευμένη εκκλησία και μάλιστα της Αγία Εκκλησία των Ιεροσολύμων και Πάσης Παλαιστίνη, καλούμεθα να δώσουμε την εμπιστό μαρτυρία, την μαρτυρία του Φωτός του Χριστού, την μαρτυρία του Φωτός της αγάπης, της φιλανθρωπίας και της επικής ειρήνης και δικαιοσύνης, μιμούμενη των Άγιων Θεοδόσιων και τους συναισθητάς αυτού. Από τους Αγίους τόπους, τους τόπους της φανερώσεως του Θεού Λόγου, εις τους ανθρώπους, τους τόπους της επηγής παρουσίας του Θεού Λόγου, τους τόπους της Θείας Ενσαρκώσεως, αλλά και τους τόπους του βαπτίσματος του Θεού και Σωτήρος ημών Χριστού, παρακαλούμε και δεόμεθα τον Πατέρα και Θεόν ημών, όπως δια πρεσβειών του Αγίου και Βαπτιστού Ιωάννου του Προδρόμου, αλλά και των μιμητών αυτού του Οσίου Πατρός ημών Θεοδοσίου του Κοινοβιάρχου, του Οσίου Πατρός ημών Σάββα του Υγειασμένου, του Μεγάλου Ευθυμίου και του Οσίου Θεοκτίστου και των λοιπόν Αγίων των Αναδειξάντων την έρημον εις όασιν και πηγήν πνευματικήν, όπως δια των μεσητιών αυτών και των πρεσβειών αυτών, αλλά και δια των πρεσβειών της Περαγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρία, επικρατήσει η ειρήνη του Θεού, η δικαιοσύνη του Θεού, η συνδιαλλαγή του Θεού τόσο εις τον κόσμο όλων, όσο και εις την δεινοπαθούσαν και αιμορροούσαν περιοχή των Αγίων Τόπων, την περιοχή της Παλαιστίνης αλλά και της Γάζης. Εις όλους ημάς ευχόμεθα, όπως η χάρη του Παναγίου Πνεύματος, του Πνεύματος το οποίο κατήρθε και επανερώθη υπομορφήν περιστερά επ' αυτών των βαπτιζόμενων Κύριων ημών Ιησούν Χριστόν, όπως αυτό το Πνεύμα φωτίζει τις διάνοιες ημών, θερμαίνει τις καρδιές ημών, αλλά και οδηγεί τα διαβήματά μας εις την οδόν την ευθεία, εις την οδόν της μετανοίας, εις την οδόν της αγάπης και αφοσιώσεως προς την Εκκλησία και των αρχηγών αυτής, την κεφαλήν αυτής, τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν. Αμήν. Αυτό λοιπόν που ακούσαμε ήταν το πρώτο ηχογραφημένο μας απόσπασμα από τη Μονή του Αγίου Θεοδοσίου. Ήταν ο πανηγυρικός της ημέρας, ο λόγος που εκφώνησε ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ. Θεόφιλος στο Καθολικό της Μονής. Τη μετάφραση την έκανε ο Αρχιεπίσκοπος Σεβαστίας κ. Θεοδόσιος, ο οποίος γιορτάζει και εκείνη την ημέρα και είναι Άραβα στην καταγωγή, οπότε μετέφραζε στην αραβική γλώσσα για το αραβικό ποιμνίο. Μιλάει άπτεστα ελληνικά γιατί έχει σπουδάσει στην Ελλάδα, είναι επίσκοπος του Πατριαρχείου μας, και στη συνέχεια, λίγο πριν ολοκληρωθεί η Θεία Λειτουργία, διαβάστηκε η ευχή των κολύβων για τον Άγιο Θεοδόσιο εκεί μπροστά στην ωραία πύλη. Να ακούσουμε και αυτό το ηχογραφημένο απόσπασμα και συνεχίζουμε.
Αλληλάου, αγαπητοί μου, η άμα του καμπέλα μα δεν
الصليب الكريم والابن والكرم قدسك بالحياة وابد نباتك والسموية Λοιπόν, ολοκληρώνεται κάθε χρόνο η Θεία Λειτουργία με την ευλογία του κόλυβου του Αγίου Θεοδοσίου, όπως γίνεται στις μεγάλες πανηγύρεις σε όλα τα μοναστήρια μας, την ημέρα της μνήμης του Αγίου, ευλογούν το κόλυβο. Και μετά το πάρει ο κόσμος για ευλογία βέβαια. Να πούμε ότι είναι πλέον και ιστορικά αυτά τα ηχογραφημένα αποσπάσματα, γιατί από τότε μέχρι σήμερα έχουν αλλάξει πάρα πολλά. Οι διάκονοι, ας πούμε, τώρα είναι ιερείς κανονικοί, είναι πρόσωπα που έχουν αλλάξει και έχουν επέλθει και διάφορες άλλες έτσι αλλαγές, είναι και πρόσωπα που ενδεχομένως πλέον δεν ζουνε, γι' αυτό και λέμε ότι έχουν μια άλλη ιστορικότητα αυτά τα ηχογραφημένα αποσπάσματα, όμως δεν πάβουν να έχουν την ιδιαίτερη ευλογία. Κάθε χρόνο λοιπόν, μόλις τελειώσει η Θεία Λειτουργία και ευλογηθεί το κόλυβο, ξεκινάει, καθώς ηχούν οι καμπάνες εκεί στην αρχή της ερήμου που βρίσκεται το μοναστήρι μας, ξεκινάει μια σύντομη λιτανία έξω από την εκκλησία της Μονής, για να φτάσουν μέχρι στον τάφο του κτήτορα, του μοναστηριού του σημερινού κτήτορα, να κάνουν μια σύντομη επιμνημόσυνη δέηση, περιφέρουν την κάρα του Αγίου Θεοδοσίου στα χέρια, οι πατέρες την κρατάνε βγαίνοντας έξω, και μετά θα επιστρέψουν πάλι στο ναό. Να ακούσουμε λοιπόν το ξεκίνημα αυτής της λιτανίας μαζί με τις καμπάνες της Μονής που ηχούν ανήμερα της πανηγύριος, είναι περίπου τώρα μεσημεράκι, γύρω σε 11.30 με 12 έχει φτάσει πια η ώρα που γίνεται η λιτανία. Έχει υδροσιά, είναι μήπω κρύο, γιατί είναι Γενάρης και είναι έρημος, και είναι πολύ πολύ συγκινητικό το να μπορείς να βρεθείς εκεί, και αν δεν τα έχεις καταφέρει, είτε να σε αξιώσει ο Θεός κάποια στιγμή, είτε έστω και τώρα για λίγο νοερός, να ταξιδέψουμε ως εκεί.
Η λιτανία συνεχίζεται, αυτή η σύντομη λιτανία που γίνεται έξω από την εκκλησία της Μονής αλλά μέσα στον περίβολο, για να φτάσουν μέχρι τον τάφο του κτήτορα της Μονής, του μακαριστού αρχιεπισκόπου Μαδάβων Βαρθολομαίου, που βρίσκεται εκεί. Είναι αυτός που ξεκίνησε να φτιάχνει την σημερινή εκκλησία. Δεν την είδε να ολοκληρώνεται στη μορφή που είναι σήμερα, την συνέχισαν οι επόμενοι ηγούμενοι και την αγιογραφή ο νυν ηγούμενος, ο αγαπητός μας γέροντας Ιερόθεος. Να ακούσουμε λοιπόν τη συνέχεια της λιτανίας με το κτητορικό μνημόσυνο και την δέηση έτσι όπως την καταγράψαμε εκείνη την ημέρα. وحللت أوجاع المعتقلين أنت يا مخلص أرح نفوس عبيدك الراقدين Ελέησο ημάς ο Θεός και θυμίγω, ελέησο διόμφθα σε πάκουσο και ελέησο. Κυρία Ραΐσον, Κυρία Ραΐσον, Κυρία Ραΐσον. Έτσι δεόμηθα υπέρ αναπαύσιος και συγχωρήσεως της ευσυχής του, του κεκοιμημένου δούλου του Θεού, Βαρθολομαίου Αρχιερέως, Ιακύβ Ιερομονάχου, Φιλίππου Ιερομονάχου, Λιοντίου Μοναχού, Σεραφείμ Ιερομονάχου, και υπέρ του συγχωρείς είναι αυτής, παν πλεμέλημα εκούσιατε και ακούσιον, όπως Κύριος ο Θεός, θα ξεχθέψει κύρ, θα ξεχάσει αυτόν, εν θα ει, εκείε, αναπαύονται, θα λέει του Θεού, η βασιλεία των ουρανών, και άφησε τον αυτόν, αμαρτιό, παρά Χριστό, το Θεό, αθανάτου βασιλεί και Θεό ημών, εξώμεθα, ο Θεός το πνευμάτο και πάστα πως ο Πάντος καταπατήσει ο διάβολο καταλήξει ζήτω τον δεσάμνας αυτός και ανάποσαν και τα στιχάς των κειμένων του νόσου Βαρθολομαίου Αρχιερέως Ιακήν του Φιλίππου των Ιερομνάχων Λεοντίου Μοναχού Σεραφείμ Ιερομνάχου και τάτου μεθάν στον τόπο φωτμένο τόπο φωτμένο τόπο φωτμένος εν τα πέτρα πάστα ότι μη λείπει στραβός πάνα μάτματα παθέρθαθεν εν λόγω η έργο η διανία σε οδός του δόντος κόσμων ο οχής να του προσυζήσει και θαματήσει σίδα μόνος κύριε αυτό θαματήσει πάλι η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο λόγος του ελίχου Oh.
Σιγά σιγά η Λιτανία, οι πατέρες αλλά και ο κόσμος θα επιστρέψουν προς το καθολικό για να εισέλθουν πάλι μέσα στο ναό και να γίνει η απόλυση πάντοτε προπορευμένου του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Θεοδοσίου, δηλαδή της Κάρας του, που είπαμε ότι φυλάσσεται στον πανίερο ναό της Αναστάσεως όλο το χρόνο και κατεβαίνει εκείνη την ημέρα για την εορτή της Μονής. Να ακούσουμε λοιπόν ακριβώς αυτό το απόσπασμα, καθώς ολοκληρώνεται σιγά σιγά η Λιτανία και ψάλλοντας ότι Θεός Μέγας, οι πατέρες, οι πατριάρχες, οι επίσκοποι, οι πιστοί όλοι θα εισέλθουν στο ναό για να γίνει η απόλυση και στη συνέχεια κατά το συνήθιο ο γέροντας παραθέτει για όλους εορταστική τράπεζα. Του Παναγίου και του Λόγου Τάφου και της Ιεράς, της Αγίας και Ιεράς Μονής Ταύτης.
Το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νικαία ή και εις αιώνας των αιώνων. Λοιπόν, ταξιδέψαμε μέχρι την Ιερά Μονή του Αγίου Θεοδοσίου του Κοινοβιάρχου και ακούσαμε αποσπάσματα από την Πανήγυρη της Μονής, όπως τα καταγράψαμε στις 24 Ιανουαρίου 2009. 24 Ιανουαρίου, με το δικό μας ημερολόγιο, είναι 11 του μηνός με το παλαιό, είναι η μέρα που γιορτάζει ο Άγιος Θεοδόσιος. Αυτό είναι το μεγαλείο του Θεού μας, που μέσα στις δυσκολίες τελικά δεν μας εγκαταλείπει, αλλά είναι δίπλα μας, μας στηρίζει, στηρίζει το δικό του έργο. Και με τέτοια θαύματα καταφέρνει να το διατηρεί 20 αιώνες τώρα. Ευχαριστούμε όλους και όλες σας που τηλεφωνήσατε και σήμερα και για τα μηνύματά σας που δεν τα διαβάζουμε. Ο χρόνος κάπου εδώ ολοκληρώνεται. Να πούμε ότι τα αποσπάσματα αυτά ήταν από το 2009, από τους εορτασμούς όπως έγιναν στην Μονή του Αγίου Θεοδοσίου του Κοινοβιάρχου, εκεί όπου είχε ιδρύσει ο ίδιος ο Άγιος μας το περίφημο κοινόβιο του. Ευχαριστούμε λοιπόν όλους σας και όλες σας και για την επικοινωνία και για την τηλεφωνική συντροφιά. Καλημέρα, καλό πρωινό σε όλους και ο Άγιος βοηθειά μας. Η μέρα μας ξεκίνησε. Η Εκκλησία. Παραγωγή
Φιλιππούργος Μαρκούδης. Μήνος. Σπρέι χρώματος. Τεχνικά σπρέι.